Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στη Λέσβο τον Πάπα Φραγκίσκο. Θεωρούμε καθοριστική σημασία στην παρουσία του στον τόπο μας, στα χώματα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Καθοριστική διότι μαζί υπογραμμίζουμε ενώπιον ολοκλήρου του χριστιανικού και όχι μόνο κόσμου την σύγχρονη τραγωδία των προσφύγων. It is with unique joy that we welcome today to Lesbos Pope Francis. We consider his presence in the territory of the Church of Greece to be pivotal, because together we bring forward before the whole world, Christian and beyond, the current tragedy of the refugee crisis. Ευχαριστώ θερμά τον Παναγιώτατο του Οικουμενικό Πατριάρχη και αγαπητών Χριστό αδελφών κύριον Μπαρθολομαίο, που μας ευλογεί σήμερα με την παρουσία του και ως πρώτος της Ορθοδοξίας ήρθε για να ενώσει την προσευχή του, ώστε να γίνει η φωνή των εκκλησιών στεντόρια και να ακουστεί στα πέρατα του πολιτισμένου κόσμου. I warmly thank His All Holiness and my beloved brother in Christ, Ecumenical Patriarch Bartholomew, who blesses us with his presence as the first of Orthodoxy, uniting through his prayer so that the voice of the churches can be more vocal and heard at all the ends of the civilized world. Σήμερα ενώνουμε τις φωνές μας για να καταδικάσουμε τον ξεριζωμό των προσφύγων, να στοιχητεύσουμε κάθε μορφή απαξίωσης του ανθρωπίνου προσώπου. Από τούτο το νησί, τη Λέσβο, ελπίζω να ξεκινήσει ένα παγκόσμιο κίνημα ευαισθητοποίησης, ώστε να αλλάξουν ρότα όσοι κρατούν τις τύχες του κόσμου στα χέρια τους και να επιστρέψει η ειρήνη και η ασφάλεια σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε πολίτη. Today we unite our voices in condemning the uprooting of the refugees, to decry any form of depreciation of the human person. From this island, Lesbos, I hope that a worldwide movement of awareness begins, so that those who hold the lives of others in their hands may change course, and that peace and security may return to every home, every family, and every citizen. Δεν είναι δυστυχώς η πρώτη φορά που καταδικάζουμε τις πολιτικές που έχουν οδηγήσει αυτούς τους ανθρώπους σε αδιέξοδο. Θα ενεργούμε όμως μέχρι να πάψει αυτός ο παραλογισμός και η αποξίωση του ανθρώπινου προσώπου. Unfortunately, it is not the first time we denounce the politics that have brought these people to this impasse. We will act, however, until the aberration and depreciation of the human person has stopped. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια. Μόνο όσοι δουν τα μάτια αυτών των μικρών παιδιών που συναντήσαμε στον καταβλισμό προσφύγων θα μπορέσουν να αντιληφθούν αμέσως το πλήρες μέγεθος της χρεοκοπίας της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης που επιδεικνύει η Ευρώπη τα τελευταία χρόνια απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους και όχι μόνο. Καμαρώνω για τους Έλληνες, οι οποίοι παρά τις δυσκολίες που περνούν, βοηθούν τους πρόσφυγες ώστε να γίνει ο Γολγοθάς τους ελαφρύτερος, ο ανηφορικός τους δρόμος λιγότερο τραχής. We do not need to say many words. Only those who see the eyes of those small children that we met at the refugee camps will be able to immediately recognize in its entirety the bankruptcy of humanity and solidarity that Europe has shown these last few years to these and not only these people. I take pride in the Greeks who, even though going through their own struggles, are helping the refugees make their own Calvary a little less ponderous, their uphill road a little less rough. Η Εκκλησία της Ελλάδος και εγώ able to immediately recognize in its entirety
the bankruptcy of humanity and solidarity that Europe has shown these last few years to these and not only these people. I take pride in the Greeks, who even though going through their own struggles, are helping the refugees make their own Calvary a little less ponderous, their uphill road a little less rough. Η Εκκλησία της Ελλάδος και εγώ προσωπικά θρηνούμε τις χιλιάδες ψυχές που χάθηκαν στο Αιγαίο. Έχουμε κάνει αρκετά και θα εξακολουθήσουμε όσο οι δυνατότητές μας το επιτρέπουν να κάνουμε περισσότερα για να αντιμετωπίσουμε αυτή την προσφυγική κρίση. The Church of Greece and myself personally mourn the so many souls lost in the Aegean. We have already done a great deal and we will continue to do so as much as our abilities allow for us to undertake in handling this refugee crisis. Θα ήθελα να κλείσω τη δήλωσή μου κάνοντας μια έκκληση, μια παράκληση, μια παρότριση να αναλάβει επιτέλους ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών με τη μεγάλη εμπειρία που διαθέτει να πράξει τα δέοντα ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η τραγική κατάσταση που ζούμε. Ελπίζω να μην ξαναδούμε ποτέ παιδάκια να ξεβράζονται στις παραλίες του Αιγαίου. Εύχομαι σύντομα να τα βλέπουμε εκεί, να παίζουν ανέμελα και να χαίρονται τη ζωή. I would like to close this statement by making one request, a single call, a single encouragement for the agencies of the United Nations to finally, using the great experience that they offer, address this tragic situation that we are living. I hope that we never see children washing up on the shores of the Aegean Sea. I hope to soon see them there, untroubled, enjoying life. Ιερώνυμο, ο οποίος απίθυνε πρώτος το μήνυμα, ο οποίος μίλησε πρώτος, ακολουθεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Dearest brothers and sisters, αδελφοί και αδελφές μου, μικρά παιδιά, we have traveled here to look into your eyes, ταξιδέψαμε ως εδώ για να σας κοιτάξουμε στα μάτια, για να ακούσουμε τις φωνές σας, για να κρατήσουμε τα χέρια σας. Ταξιδέψαμε ως εδώ για να σας πούμε ότι σας νοιαζόμαστε. Ταξιδέψαμε ως εδώ γιατί ο κόσμος δεν σας έχει ξεχάσει. With our brothers, Pope Francis and με τους αδελφούς, τον Αρχιβίσκοπο Ερώνυμο και τον Πάπα Φραγκίσκο, βρισκόμαστε εδώ για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας και την υποστήριξή μας στους Έλληνες που καλωσόρισαν και που φρόντισαν εσάς. Βρισκόμαστε εδώ για να σας θυμίσουμε ότι ακόμα και όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται από εμάς, ο Θεός είναι ένα καταφύγιο, είναι δύναμη, ο Θεός είναι η δύναμή μας στις δύσκολες στιγμές και δεν θα πρέπει να φοβόμαστε. Ξέρουμε ότι έρχεστε εδώ προσπαθώντας να αποφύγετε τον πόλεμο και την πείνα. Ξέρουμε ότι στην καρδιά σας νιώθετε αγωνία για τις οικογένειές σας. Ξέρουμε ότι αναζητάτε ένα ασφαλέστερο, ένα πιο λαμπερό μέλλον. Θρηνήσαμε βλέποντας τη Μεσόγειο να γίνεται ένας τάφος για τους προσφυλείς σας. Θρηνήσαμε καθώς γίνουμε μάρτυρες της ευαισθησίας και της κατανόησης των ανθρώπων της Λέσβου και άλλων νησιών. Θρηνήσαμε καθώς είδαμε την σκληρότητα των αδελφών μας, των αδελφών σας.
and turn away. Να κλείνουν τα σύνορα και να γυρίζουν τις πλάτες. Όσοι φοβούνται εσάς, δεν σας κοίταξαν στα μάτια. Όσοι σας φοβούνται, δεν βλέπουν τα πρόσωπά σας. Όσοι σας φοβούνται, δεν βλέπουν τα παιδιά σας. Ξεχνάνε ότι η αξιοπρέπεια και η ελευθερία υπερβαίνουν το φόβο και τις διακρίσεις. Ξεχνάνε ότι η μετανάστευση δεν είναι ένα θέμα που αφορά τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Για την Ευρώπη και την Ελλάδα είναι ένα θέμα για όλο τον κόσμο. Ο κόσμος θα κριθεί από τον τρόπο που σας αντιμετώπισε. Και όλοι μας θα βρεθούμε υπόλογοι για τον τρόπο με τον οποίο θα τη δράσουμε στην κρίση και στις συγκρούσεις στις περιοχές από όπου προέρχεστε. Η Μεσόγειος δεν θα πρέπει να γίνει ένας τάφος. Είναι ένας τόπος ζωής, ένα σταυροδρόμι πολιτισμών. Ένας τόπος ανταλλαγής απόψεων και διαλόγου για να μπορέσει να ανακαλύψει και πάλι τον αρχικό της προορισμό, το Mare Nostrum, και κυρίως το Αιγαίο όπου βρισκόμαστε σήμερα, θα πρέπει να γίνει μια θάλασσα ειρήνης. Προσευχόμαστε οι σειράξεις στη Μέση Ανατολή που βρίσκονται στη ρίζα της μεταναστευτικής κρίσης σύντομα θα τελειώσουν. Ευχόμαστε ότι η ειρήνη θα αποκατασταθεί. Προσευχόμαστε για όλους τους ανθρώπους αυτής της περιοχής. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να τονίσουμε τη δραματική κατάσταση των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, αλλά και των άλλων εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην περιοχή που κατεπήγοντα χρειάζονται την κινητοποίησή μας αν δεν θέλουμε να εξαφανιστούν. Δίνουμε υπόσχεση ότι ποτέ δεν θα σας ξεχάσουμε, ποτέ δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε για σας. Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ανοίξουν τα μάτια και οι καρδιές του κόσμου. Το ειρήνη δεν είναι το τέλος της ιστορίας. Η ειρήνη είναι η αρχή μιας ιστορίας που είναι δεμένη το μέλλον. Η Ευρώπη θα πρέπει να το ξέρει αυτό πολύ καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη ήπειρο. To dominate the wind and the rough sea, Jesus, according to the gospel, ο Χριστός για να κυριαρχήσει στη θάλασσα και στους ανέμους, κινητοποιήθηκε όταν αντιμετώπισε κίνδυνο μαζί με τους μαθητές του. Κατάφεραν να νικήσουν την καταιγίδα. Να είστε ευλογημένοι, να σας βοηθάει ο Θεός και να σας δίνει δυνάμεις, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές. Έδωσε λοιπόν την ομιλία του και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, τελευταίο μέρος του σκέλους αυτού της επίσκεψης των τριών προκαθημένων. Είναι η ομιλία από τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκο. Αγαπητοί αδελφοί, αγαπητές αδελφές μου. Dear brothers and sisters. Σήμερα θέλησα να βρεθώ δίπλα σας και θα ήθελα να σας πω ότι δεν είστε μόνοι σας. Αυτούς τους μήνες, αυτές τις εβδομάδες, περάσατε πάρα πολλά δεινά σε αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής. Πολλοί από εσάς ένιωσαν υποχρεωμένοι να κάνουν μια προσπάθεια να ξεφύγουν από διώξεις και συγκρούσεις, κυρίως για τα παιδιά σας. Για τα μικρά σας παιδάκια.
Avete fatto grandi sacrifici. Κάνατε πολλές θυσίες για τις οικογένειές σας. Conoscete il dolore di aver lasciato dietro di voi. Πόσο πονάει το ότι αφήσατε πίσω σας όλα όσα σας ήταν προσφυλή. Και forse più difficile senza sapere. Και αυτό είναι το πιο δύσκολο, δίχως να γνωρίζετε τι επιφυλάσσει το μέλλον για σας. Anche molti altri, come voi, και πολλοί άλλοι όπως εσείς βρίσκονται σε καταβλισμούς ελπίζοντας να φτιάξουν μια καινούρια ζωή σε αυτή την Ήπειρο. I have wanted to be with you today. I want to tell you that you are not alone. In these weeks and months you have endured much suffering in your search for a better life. Many of you felt forced to flee situations of conflict and persecution for the sake, above all, of your little children, your little ones here. You have made great sacrifices for your families. You know the pain of having left behind everything that is dear to you, and what is perhaps most difficult, not knowing what the future will bring. Many others like you are also in camps or towns, waiting, hoping to build a new life on this continent. Sono venuto qui con i miei fratelli, il patriarca Bartolomeo, l'arcivescovo Ieronimo, τον οικουμενικό πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, απλά και μόνο για να σταθώ δίπλα σας, για να ακούσω τις ιστορίες σας. Ήρθαμε για να επιστήσουμε και πάλι την προσοχή του κόσμου στη σοβαρή αυτή ανθρωπιστική κρίση. Ήρθαμε για να κάνουμε μια έκκληση ώστε να βρεθεί μια λύση. Θα θέλαμε να ενώσουμε τις φωνές μας με τις φωνές σας και να μιλήσουμε στο όνομά σας ως άνθρωποι που προσωπούν την πίστη, ελπίζοντας ο κόσμος να προσέξει αυτές τις καταστάσεις και να αποκριθεί με έναν αξιοπρεπή τρόπο. I have come here with my brothers Patriarch Bartholomew and Archbishop Hieronymus simply to be with you and to hear your stories. We have come to call the attention of the world to this grave humanitarian crisis and to plead for its resolution. As people of faith, we wish to join our voices to speak out on your behalf. We hope that the world will heed these scenes of tragic and indeed desperate need and respond in a way worthy of our common humanity. Dio ha creato il genere umano perché formi una sola famiglia. Θεός έφτιαξε τους ανθρώπους για να είναι μία και μόνο οικογένεια. Όταν πάσχει ο αδελφός μας ή η αδελφή μας, αυτό μας αγγίζει όλους. Ξέρουμε από την εμπειρία μας πόσο εύκολο είναι για μερικούς ανθρώπους να αγνοήσουν τα δεινά των άλλων και ενδεχομένως να εκμεταλλευτούν την ευάλωτη θέση στην οποία έχουν περιέλθει. Ξέρουμε όμως ότι αυτές οι κρίσεις μπορούν να βγάλουν έξω, προς τα έξω, ό,τι καλύτερο έχουμε. Το είδατε στον εαυτό σας. Ο ελληνικός λαός με μεγάλη γενναιοδορία ανταποκρίθηκε στις ανάγκες σας, παρόλο που διανύει μια δύσκολη περίοδο. Το είδατε και στους νέους, στους ανθρώπους που έρχονται από όλη την Ευρώπη, από όλο τον κόσμο, άνθρωποι που ήρθαν εδώ για να βοηθήσουν. Είναι αλήθεια ότι μένουν πολλά να γίνουν. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε το Θεό που στα δεινά μας δεν μας αφήνει ποτέ μόνους μας. Υπάρχει πάντοτε κάποιος που μπορεί να τίνει το χέρι και να μας βοηθήσει. When any of our brothers and sisters suffer, we are all affected. We all know from experience how easy it is for some people to ignore other people's suffering and even to exploit their vulnerability. But we also know that these crises can bring out the very best in us. You have seen this among yourselves and among the Greek people who have generously responded to your needs
amid their own difficulties. You have also seen it in the many people, especially the young from throughout Europe and the world, who have come to help you. Yes, so much more needs to be done. But let us thank God that in our suffering He never leaves us alone. There is always someone who can reach out and help us. Questo è il messaggio che oggi desidero. Αυτό είναι το μήνυμα που θα επιθυμούσα να στείλω σήμερα. Μη χάνετε την ελπίδα. Il più grande dono che possiamo offrire. Το πιο μεγάλο δώρο που μπορούμε να προσφέρουμε ημέν στους δε είναι η αγάπη. Ένα ελεήμον βλέμμα, η διάθεση να ακούσουμε ο ένας τον άλλον, να καταλάβουμε ένας τον άλλον, ένας ενθαρρυντικός λόγος, μία προσευχή. Αυτό το δώρο μπορείτε να το μοιραστείτε μεταξύ σας. Εμείς, χριστιανοί, αναφερόμαστε πολύ συχνά στον καλό Σαμαρίτη, ένας ξένος που είδε έναν άνθρωπο που είχε ανάγκη και σταμάτησε για να τον βοηθήσει. Για μας είναι μία παραβολή που αναφέρεται στο Θεό, που απευθύνεται σε όλους. Ο Θεός είναι εκείνος που έχει δείχνει ίχνος στους ανθρώπους και αυτό είναι μία έκκληση για να δείξουμε την αγάπη μας σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Μακάρι, όπως ο καλός Σαμαρίτης, οι αδελφοί και οι αδελφές μας να δείξουν ευσπλαχνία και να σας βοηθήσουν με πλέγμα αλληλεγγύης, αδελφοσύνης και σεβασμού για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια που χαρακτήρισε τη μακρά ιστορία της. Do not lose hope. The greatest gift we can offer one another is love. A merciful look, a readiness to listen and understand, a word of encouragement, a prayer. May you share this gift with one another. We Christians love to tell the story of the Good Samaritan, a foreigner who saw a man in need and immediately stopped to help. For us, it is a story about God's mercy, which is meant for everyone. For God is the all-merciful. It is also a summons to show that same mercy to those in need. May all our brothers and sisters on this continent, like the Good Samaritan, come to your aid in the spirit of fraternity, solidarity, and respect for human dignity that has distinguished its long history. Cari fratelli e sorelle, αγαπητοί αδελφοί, αγαπητοί αδελφές, ο Θεός θα σας ευλογεί όλους, ιδιαίτερα τα παιδιά σας, τους ηλικιωμένους και τους πάσχοντες στο σώμα και το πνεύμα. Σας αγκαλιάζω όλους με στοργή. Θα ήθελα να κάνω επίκληση στα θεία δώρα της δύναμης και της ειρήνης. And in a special way, your children, the elderly, and all those who suffer in body and spirit. I embrace all of you with affection. Upon you and those who accompany you, I invoke His gifts of strength and peace.